Σας διαβεβαιώ ότι οποιοσδήποτε προσπαθήσει να κατανοήσει κυριολεκτικά τα κείμενα των ερμητικών φιλοσόφων θα χαθεί μέσα στις πτυχές ενός λαβυρίνθου και ποτέ δεν θα καταφέρει να βρει την έξοδο. Στο προάβλιο, Θείον και Υδράργυρος, τα δύο βασικά συστατικά της ύλης. Οι τρεις στίχοι συμβολίζουν τις τρεις φάσεις του έργου, που αρχίζει την άνοιξη κάτω από το ζώδιο του κρυού και το αποσυντεθειμένο πτώμα. Το καλοκαίρι, στο ζώδιο του Λέοντος, συμβαίνει η ένωση ψυχής και πνεύματος και το Δεκέμβριο, στο ζώδιο του Τοξότη, αναδύεται το άφθαρτο κόκκινο πνεύμα σώμα, το ελιξίριο ή ο πόσιμος χρυσός της αιωνίας νεότητος. Το εξωτερικό πυρ με τη μορφή ενός χερουβίμ οδηγεί το αλχημικό ζεύγος, το Θείον και τον Υδράργυρο, μέσα στο λαβύρινθο της υλικής μεταμόρφωσης. Ο κεντρικός ναός είναι ο τόπος της μεταμόρφωσής τους, που μπορεί να συντελεί μόνο με τη βοήθεια του μυστικού πυρός άλατος που ανοίγει τα μέταλλα. Αυτό αποτελείται από αμμονία, τριγικό άλας και νίτρο που βγαίνει από τη Θεία Δρόσο. Το εξάκτινο άστρο στην κορυφή του ναού αναγγέλει στους μάγους σοφούς τη γέννηση του φιλοσοφικού βρέφους. Αναπαράσταση της γνωστικής κοσμολογίας των οφητών από το ελληνικό όφης. Το κείμενο του νεοπλατωνικού ψευδοδιονυσίου Αεροπαγίτου 500 μετά Χριστόν περίπου περί ουρανίων ιεραρχιών άσκησε σημαντική επίδραση στη συγκρότηση του χριστιανικού κόσμου μέχρι και την αναγέννηση. Διέκρινε 9 χορούς αγγέλων που ανά τρεις αντιστοιχούσαν σε ένα μέρος της Αγίας Τριάδας. Οι άγγελοι, οι αρχάγγελοι και οι αρχές στο Άγιο Πνεύμα. Οι δυνάμεις, οι κυριότητες και οι εξουσίες στον Υιό, οι θρόνοι, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ στον Πατέρα. Στη Θεία Κωμωδία 1307-1321 του Δάντη, η περιπλανόμενη ψυχή ανεβαίνει από το βασίλειο της κόλασης που προβάλλεται σφαιρικά μέσα στη γη, περνά από το όρος του καθαρτηρίου και τις 9 σφαίρες των πλανητών, τους απλανείς αστέρες και την κρυστάλλινη σφαίρα, που όλες κινούνται από τους αγγέλους. Έτσι φτάνει στον Παράδεισο και βρίσκει την κατοικία της στο λευκό ρόδο του ουρανού που φωτίζεται από το θείο φως. Ο ένθρονος παντοκράτορ Χριστός ευλογεί το σύμπαν που βρίσκεται στα πόδια του. Οι ιεραρχίες αγγέλων κατοικούν στις σφαίρες του Δία και του Κρόνου. Στο κέντρο, ο χάρτης του κόσμου, χωρισμένος στις τρεις υπήρους της Ασίας, της Ευρώπης και της Αφρικής σε σχήμα ταφ. Μια διαίρεση γνώριμη από την κλασική αρχαιότητα που εικόνιζε την Ασία ίση με την Ευρώπη και την Αφρική μαζί. Η κατακόρυφος του ταφ είναι η Μεσόγειος. Η οριζοντία κεραία σχηματίζεται από το Δόν, τη Μαύρη Θάλασσα και τον Νείλο. Οι ψυχές ανεβαίνουν από το βασίλειο των στοιχείων και περνώντας μέσα από τις πλανητικές σφαίρες, τα 4 επίπεδα της ψυχής και τους 9 χορούς των αγγέλων, φτάνουν στην ανώτατη σφαίρα των πλατωνικών ιδανικών, στην κορυφή των πάντων ο ένθρονος Χριστός. Το σχεδιάγραμμα δείχνει τις πιθανές σχέσεις και μεταμορφώσεις των 4 στοιχείων και μεταξύ τους και με τις 4 εποχές και τις 4 κράσεις. Γη, φθινόπωρο, μελαγχολική. Φωτιά, καλοκαίρι, χολερική. Αέρας, άνοιξη, αιματώδης. Νερό, χειμώνας, φλεγματική. Το έτος σαν πλέγμα σχέσεων μεταξύ των εποχών, στοιχείων και των 4 σημείων του ορίζοντα. Ο Φλαντ συνδύασε τα σχεδιαγράμματα του Μεσαίωνα όπως παραδόθηκαν από τα περίφημα εγκυκλοπαιδικά έργα του Ισιδώρου Σεβίλης 560-633 μετά Χριστόν, με τον πολύπλοκο συμβολισμό της Καβάλας. Επάνω
τα συστατικά του μακροκόσμου, κάτω τα συστατικά του μικροκόσμου. Βασισμένο στο έργο του Φλωρεντινού Πίκο Ντέλα Μιράντολα 1463-1494, τα συστήματα της λεγόμενης χριστιανικής καβάλας συνδέουν νεοπλατωνικά και χριστιανικά στοιχεία με τη γνώση του εβραϊκού μυστικισμού, αντλώντας συχνά από νεθευμένες πηγές. Στο σχεδιάγραμμα αυτό, ο Ροβέρτος Φλαντ καθιέρωνε έναν παραλληλισμό ανάμεσα στα επίπεδα του πτωλεμαϊκού κόσμου και στα 22 γράμματα της εβραϊκής αλφαβήτου, από όπου ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο. Η γεωκεντρική αντίληψη του κόσμου ήταν εμφανής στον ελευθεροτεκτονισμό του 18ου αιώνα. Το μαγικό περίγραμμα του κόσμου κατά Πτολεμαίων από το Opus Mago Καμπαλιστίκου του Γεωργίου Φον Βέλινγκ χωρίζεται σε 5 βασίλεια. Το Α και το Β είναι τα πρωτεύοντα στοιχεία του πυρός, εβραϊκά S, και του ύδατος Μαΐμ. Το Σε, το βασίλειο των άστρων, το Ντε, το βασίλειο του αέρα, όπου τα δύο στοιχεία σμίγουν στο Σαμάιμ, το πύρινο ύδωρ του πνεύματος. Και αυτό, ως σπέρμα όλων των πραγμάτων, φτάνει στην επιφάνεια της γης, έψιλον, με την υδρόσο. Το F είναι η παρθένα γη, το G ο υπόγειος αέρας και το κόκκινο κέντρο είναι το κεντρικό πυρ. Το πτωλεμαϊκό σύστημα 100 έως 160 π.Χ. με τη γη στο κέντρο και γύρω της στις 7 εθέρειες σφαίρες της Σελήνης, του Ερμή, της Αφροδίτης, του Ήλιου, του Άρη, του Δία και του Κρόνου, όλες τους κινούνται κυκλικά γύρω από τη γη. Από πάνω τους βρίσκεται το στατικό επίπεδο των απλανών αστέρων και η κύκλη του ζωδιακού. Το σύστημα αυτό που περιείχε όλες τις αστρονομικές γνώσεις της εποχής εξακολούθησε να δεσπόζει επί μία χιλιετία και περισσότερο, ώσπου να ανατραπεί από την επανάσταση του Κοπέρνικου. Εικόνα 2. Για τον Πλάτωνα 427-347 π.Χ. ο κόσμος ήταν εικόνα της κοσμικής ψυχής και περιστρεφόταν περί τον άξονά του. Ο ήλιος ήταν τοποθετημένος ακριβώς πάνω από τη σελήνη. Εικόνα 3. Στο ψευδοεγυπτιακό σύστημα που υιοθέτησε ο Βιτρούβιος, ο Ερμής και η Αφροδίτη περιστρέφονται γύρω από τον ήλιο και αυτός με τη σειρά του περιστρέφεται γύρω από τη γη, όπως και οι άλλοι πλανήτες. Εικόνες 4 και 5. Το σύστημα που πρότεινε ο Τείχον Μπράχε το 1580 έχει δύο κέντρα. Ο ήλιος περιστρέφεται γύρω από τη γη, το στατικό κέντρο, και ταυτόχρονα βρίσκεται στο κέντρο άλλων 5 πλανητών. Όταν έρχεται ο ήλιος, όλοι οι πλανήτες περιστρέφονται μαζί του. Εικόνα 6. 1800 χρόνια μετά τον Αλεξανδρινό αστρονόμο Αρίσταρχο, ο Κοπέρνικος έβαλε πάλι τον ήλιο στο κέντρο του κόσμου το 1543. Το κοσμολογικό του σύστημα αντιστοιχούσε στο ερμητικό όραμα της ανωδικής κίνησης της ύλης από την απότατη ακατέργαστη κατάσταση του Κρόνου Μολύβδου εις το ανώτατο επίπεδο της εξαήλωσης, τον ήλιο χρυσό. Ακόμα πιο προχωρημένες ήταν όμως οι αντιλήψεις ενός νεοπλατωνικού στοχαστή, του καρδινάλιου Νικολάου της Κούζας, που είναι γνωστός και ως Κουζανός. Αυτό το 1445 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η γη περιστρεφόταν περί τον άξονά της και περί τον ήλιο και πως το σύμπαν που ο Κοπέρνικος τον έβλεπε ακόμη να περικλείεται από μια ζώνη απλανών αστέρων έπρεπε να είναι απέραντη. Ο πνευματικός του μαθητής Τζορντάνο Μπρούνο, που συνδύασε τις ανακαλύψεις του Κουζανού με τη μαγεία, έγραψε το 1591 για την απεραντοσύνη των κόσμων. Δεν είμαστε το κέντρο, αλλά ό,τι και κάθε άλλο σημείο της σύμπαντος. Και όλα τα πράγματα βρίσκονται μέσα στο σύμπαν και το σύμπαν μέσα σε όλα τα πράγματα. Επιπεδοσφαιρική απεικόνιση του πτωλεμαϊκού συστήματος. Ο οφθαλμός του ανθρώπου που βρίσκεται στη γη οργανώνει τη δομή ολοκλήρου του σύμπαντος με τη σειρά που το αντιλαμβάνεται και κατά μίαν έννοια τοποθετεί τον εαυτό του στο κέντρο ολόκληρου του χώρου. Οπουδήποτε και να στείλει τις ακτίνες του βλέμματός του, αποθαυμάζει το έργο των ουρανών, που καμπυλώνουν με θαυμαστή στρογγυλότητα και πιστεύει ότι η υδρόγειο σφαίρα βρίσκεται στο κέντρο αυτού του μεγάλου έργου.
Αλφα Σελιάριους. Η εικόνα δείχνει την αριστοτελική διαστρωμάτωση των τεσσάρων στοιχείων στην υποσελήνια περιοχή. Η σφαίρα της Γης αποτελείται από τα βαρύτερα και πιο ακάθαρτα στοιχεία, το χώμα και το νερό. Έπειτα έρχεται ο αέρας και τέλος πλάι στη σφαίρα της σελήνης βρίσκεται το ελαφρότερο και καθαρότερο στοιχείο, η φωτιά. Διαστηματική απεικόνιση του Πτολεμαϊκού συστήματος. Οι περισσότεροι αρχαίοι φιλόσοφοι πίστευαν ότι ο υποσελήνιος κόσμος, δηλαδή ο εθέριος ουρανός, αποτελούνταν από αρκετούς κύκλους σφαιρών που ήταν συμπαγείς και σκληροί σαν διαμάντι και ο μεγαλύτερος περίχε τους μικρότερους και ότι τα αστέρια σαν καρφιά στον τοίχο ενός πλοίου ή κάποιου άλλου κινουμένου αντικειμένου κινούνταν από αυτούς τους κύκλους. Αλφα Σελάριος. Η απότατη διάφωτη σφαίρα των απλανών αστέρων ήταν γνωστή ως primum mobile, το πρώτον κινούν, επειδή κινούνταν από τη θεϊκή αγάπη και προκαλούσε την κίνηση όλων των άλλων σφαιρών. Ο Κίρχερ διδάσκεται από τον Άγγελο Κοσμίλ που τον οδηγεί σε ένα μεγάλο ονειρικό ταξίδι μέσα από αντίπαλα αστρονομικά συστήματα. Ο ίδιος προτιμούσε την κοσμολογία του Μπράχε επειδή υποστήριζε τη θεμελιώδη εμπειρία του γεωκεντρισμού ενώ ταυτόχρονα ήθελε να δώσει την πρέπουσα θέση στον ήλιο κατά την ερμητική άποψη αντιπροσωπεύει το θεϊκό μέσα στον κόσμο. Από τα αντιφατικά συστήματα του Πτολεμαίου και του Κοπέρνικου, ο Τείχον Μπράχε δημιούργησε μια σύνθεση με την οποία προσπάθησε να δώσει μεγαλύτερη αξιοπιστία στη γεωκεντρική δομή του κόσμου και διέταξε όλες τις τροχές ως εξής. Γύρω από τη Γη, κέντρο του σύμπαντος, περιστρέφεται η σελήνη που όπως και ο ήλιος διαγράφει μια τροχιά ομόκεντρη προς τη Γη. Αυτή με τη σειρά της είναι το κέντρο άλλων 5 πλανητών, του Ερμή, της Αφροδίτης, του Άρη, του Δία και του Κρόνου, που είναι ομόκεντροι με τον ήλιο, αλλά έκεντροι ως προς τη Γη. Η Αφροδίτη και ο Ερμής είναι η μόνη σταθερή δορυφόρη του ήλιου, καθώς κινείται γύρω από τη Γη. Το ότι η Γη δεν μπορεί να έχει κανονικό σχήμα φαίνεται ήδη από τους διαφορετικούς χρόνους έναρξης της ημέρας και της νύχτας. Δεν μπορεί όμως ούτε να είναι κούφια, γιατί αν ήταν, ο ήλιος θα ανέτειλε νωρίτερα στα δυτικά από ότι στα ανατολικά. Και αφού το ορθογώνιο σχήμα είναι επίσης αδύνατον, μόνο το σφαιρικό σχήμα είναι πιθανό. Πίσω από το εκλατινισμένο όνομα Σακρομπόσκο βρίσκεται ο Άγγλος κληρικός Ιωάννης του Χόλιγουντ, Ιερού Δάσους, που το αστρονομικό του εγχειρίδιο Σφαίρα Μούντι, δημοσιευμένο το 1220, ήταν ένα από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία της εποχής. Εκεί εξηγεί την πτολεμαϊκή άποψη για τον κόσμο, παρουσιάζει πλήθος αποδείξεις για το σφαιρικό σχήμα της Γης και ακόμη αποδεικνύει τις κυκλικές τροχές των πλανητών και εξηγεί τις ηλιακές και τις σεληνιακές εκλήψεις. Θυμάμαι πως είδα έναν Άτλαντα να κοιτάζει τον κόσμο που τα στεφάνια και οι δακτύλοι του είχαν σπάσει από τον Κοπέρνικο, εκεί που ο Τείχον Μπράχε έβαλε τον νόμο του κάτω από την υδρόγειο σφαίρα και ο Πτολεμαίος με μεγάλες φωνές πάσισε να στηρίξει τον στρογγυλό όγκο να μην τον αφήσει να πέσει στο κενό. Στο μεταξύ ο Κοπέρνικος έσπαζε πλήθος κρυστάλλινες σφαίρες που ήταν τοποθετημένες γύρω από την υδρόγειο και ποδοπατούσε και έσβηνε τα φωτάκια που τρεμόπαιζαν μέσα τους. De Hugge, Χιερογλύφικα, Άμστερνταμ 1744. Κάποιες φορές η Γη στροβιλίζεται μέσα στον άβυσσο και άλλοτε πάλι στέκει στο κέντρο και κάποιες φορές απλώνεται φαρδιά πλατιά μέσα στο διάστημα. William Blake, Jerusalem 1804.